Συνηθίζω να λέμε ότι οι λέξεις στην εποχή μας έχουν χάσει το νόημά τους. Λέξεις όπως πατρίδα, μνήμη, θυσία, προσφορά και πολλές άλλες έχουν χρησιμοποιηθεί κατά χώρο και γι' αυτό ίσως έχουν ξεχωριάσει. Έτσι συνηθίζω να λέμε. Είναι όμως αλήθεια αυτό? Και ειδικότερα είναι έτσι τη σημερινή εποχή? Μήπως μέσα από τις δυσκολίες και τις προκλήσεις τουλάχιστον κερδίσουμε πίσω τα νοήματά μας, το βάθος τους, την ίδια μας τη ζυγή? Μιας και είμαι βαθιά και αληθινά συγκινημένος, αισθάνομαι ότι οι παρούσες συνθήκες αυτό το λόγο θα μας το κάνουν. Θα μας δώσουν πάλι το χρόνο των λέξεων και των νοημάτων. Η Τρίπολη, ας πούμε, είναι μία πατρίδα. Η Μικρά Ασία μία άλλη. Ανισμόνη πατρίδα. Ίσως η χρόνια που μας έβλε περισσότερο ένα θαρτό και ελληνιστικό μέλλον, να μην ακούσε η πατρίδα ως μια λέξη. Του λέει πολεμόμενοι έκλεον εισηγέγονται στα δράγματα αυτών. Και συνεχίζει το κάτω και επαναλαμβάνει και λέει θεριούσι εναγαλιάσι τους καρπούς αυτών. Δηλαδή, όταν η ζωή ξεκινάει, ο άνθρωπος πονάει και τα μάτια του γεμίζουν από δάκρυα. Έτσι ακριβώς συνέβη και στην πορεία του ξεριζωμένου προσφυγικού λαού των Ελλήνων από τις αλυσμόνικες πατρίδες. Μήπως να έρθω σήμερα εδώ, ζήτησα να διαβάσω το παρόν και το παρελθόν του κ. Καραγιάννη. Αν μου επιτρέπετε, αυτό θα μπορούσα να πω, η ζωή του είναι το ζωντανό παράδειγμα της χώρας μας. Ξεριζωμό, χρεοκοπίες, ανάταση και αυτός πραγματικά μέσα από πολλές δυσκολίες άντεξε και τα κατάφερε. Για μένα ακόμα είναι το ζωντανό παράδειγμα της υγιούς επιχειρηματικότητας. Ενός ανθρώπου ο οποίος από την κατοχή μέχρι σήμερα είναι ένας επιχειρηματίας προς όφελος της κοινωνίας. Τώρα που μπορούμε πια μετά από 4 χρόνια να μην δείχνουμε τον ένοχο και να κρατάμε την αθωότητα για μας, παραφράζοντας αυτό που είπατε, ξυπνήσαμε από ανάγκη, ας αλλάξουμε έστω και από ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. 92 χρόνια μετά την μεσαιτική καταστροφή, είμαστε σε ένα κόπο μνήμης. Και θυμόμαστε. Και μας θυμίζουν το ξεριζωμό των μεγάλων, τις χαμένες πατρίδες, τη δυστυχία, τις δυσκολίες της εγκατάστασης, τις αντιστάσεις, τις ελπίδες, τα όνειρα, ένας κόσμος ολόκληρος, ένας στους 4-5 Έλληνες τότε ήταν πρόσφυγες, στην Αγγλία πολύ λιγότερο, από 1,5% του πληθυσμού, αλλά οι συμπολίτες μας εδώ σε τούτο τον κόσμο, σε τούτο τον τόπο. Ιδιώθηκε με βία από τη γη το προγόνι μας, βρισκόμαστε εδώ για τα αποκαλυπτήρια του μεγαλότερου αυτού μνημείου του προσφυγικού ελληνισμού, του μεγαλύτερου ίσως, μνημείου προσφύγου στην Ευρώπη, το
που σας έρχεται πάντα όρθιο για να διαβάζουν οι νεότερες γενιές ένα σημαντικό και συγχρόνως δραματικό κομμάτι της ιστορίας μας. Σχεδόν έναν αιώνα από τα τραγικά γεγονότα της κρασιατικής καταστροφής πρέπει να παρεμβαντιζόμαστε από τα λάθη του παρελθόντος όπως αυτά του εθνικού διχασμού και των πολιτικών παθών που οδήγησαν στο ξεκίνημα του ελληνισμού από τη γη της Ιωνίας και του Πόντου μετά από παρουσία χιλιάδων ετών. Θα είναι η γη των Ελλήνων για τα μεταφέρουν στην πολιτική σας. Ένα μεγάλο γεγονός τότε. Ένα γεγονός το οποίο καταλητικά έβασε και απελευθερώθηκε η Ελλάδα. Το κομμάτι εκείνο της Ελλάδος. Και σιγά σιγά απελευθερώθηκε η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Ήπειρο, η Δυτική Θράκη. Προσπάθεια έγινε μετά από 100 χρόνια να απελευθερούν οι Καμένες, οι Ανεμόνες Πατρίδες, η Ανατολική Θράκη, ο Πόντος, η Μικρά Ασία. Δυστυχώς όμως, λόγω πολλών λαθών. Εθνικός σχεδιασμός, πολιτικά λάθη, κυρίως όμως ο σχεδιασμός, ο πολιτικός και γραφικός σχεδιασμός των τόπων συνόλων δυνάμεων, οδήγησε στη μαύρη αυτή ιστορία. Στα αυτή την καταστροφή, την πρωτατική καταστροφή, πραγματικά η Ελλάδα, το ελληνισμός λιγώθηκε. Λιγώθηκε πάρα πολύ τώρα. Οι άνθρωποι φύγαν βία από τις πατρίδες τους. Τα λεμονημένη, πεινασμένη, κατεστραμμένη. Η Ελλάδα πίσω κι αυτή γονατισμένη. Και γονατίστηκε αυτή η Ελλάδα από τον πόλεμο. Είχε υποχρέωση όμως. Είχε υποχρέωση να στείλει δίπλα στα παιδιά της. Στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, στους Έλληνες του Πόντου, στους Έλληνες της Ανατολικής Θράκης. Δεν είχε χρήματα. Πήρε δάνειο τότε. Το πρώτο χρόνο από την διάβασα της προστήμων είχαν 70.000 νεκρούς. Μόνο τα ψαμπιχίες του τελάρου. Κι όμως είναι και ο πρόεδρος, ο Λίγος Τσαλούς προηγουμένως, που δεν κακόνα τη διασκαλού. Αυτό το στοιχείο, το προσδυτικό στοιχείο που ήταν στην Ελλάδα, ήταν πράγματι ένα δυνατό πόλι, ένα πόλιασμα του ελληνισμού. Γεώργιος Καραγέννης. Τι μπορούμε εμείς σήμερα να σκεφτούμε για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο? Και τι μπορούμε να πούμε? Η σχέση του με την Αρκαδία ήταν βεβαιωμένη από τις μοίρες, πολύ πριν τη γέννησή του. Εκεί, στη χώρα του μυθικού Δάρδανου, του Αρκάδα, που μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα ίδρυσε το ένα από τα τροϊκά φύλλα, αυτό που καταγόταν ο Ενίας. Σαν τον Ενία και ο πατέρας του, μετά την καταστροφή των Εσφυών, κατέφυγε στην Αρκαδία. Και εδώ ο Γιώργος Καραγιάννης είδε το φως του κόσμου. Την ευκαιρία της σημαντικής σημερινής εκδήλωσης. Μιας εκδήλωσης που έχει στο επίκεντρό της τον συμπολίτη μας Γιώργο Καραγιάννη και την επιθυμία του να δημιουργήσει εδώ, στο κέντρο της Θαπίας, το μνημείο που ξαναφέρνει μνήμες, αλλά κυρίως το χέρι να τις διατηρήσει ζωντανές σε επερχόμενες γενιές. Είχα την τύχη να ζήσω ως δήμαρχος της Τρίπολης στην αγωνία του για την πορεία τόσο της ολοκλήρωσης και της τοποθέτησης του μνημείου, όσο και των παρεμβάσεων που έπρεπε να γίνουν στον χώρο για να το υποδεχτεί. Είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω όλους τους ευηγητές και τους παραδεισκομένους. Δεν ήταν ένα πρόγραμμα η μικρασιατική καταστροφή. Η μικρασιατική καταστροφή ξεκίνησε το 1914. Η χαριστική βολή δόθηκε το 1922. Δεν στάθηκαν στην πατρίδα μας οι τότε σύμμαχοι συμμετείς στις υποσχέσεις τους. Και η πατρίδα μας κατέρευσε. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει όποιος ξεχνάει το παρελθόν δεν έχει τέλος. Όποιος δεν έχει δουλειά ξεχνάει το παρελθόν. Διότι από τα σημεία έτη
τα κανάλια του σχολείου, μπαμπά, δάσκαλε, πέρασα και είδα τον κόλπο, τον μισθό άλογο. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Ήταν προτρομές ανθρώπων, στρατηγών, ιερέων. Κάτι έχουνε κάνει με αυτήν την μπαμπάνη, να τους έχουν κάνει την αδειάδη. Έτσι συνεχίζεται η ιστορία ενός έθνους. Και τα μνημεία είναι τα μνημεία τα οποία συνεχίζουμε την ιστορία και παραδειγμόμαστε γιατί τράβηξε ο κάθε λαός το καλό ή το άσχημο. Και τα μνημεία είναι εκείνη και δεν είναι η μνήμη και στη δική μας καρδιά έχει εξαρτηθεί. Αλλά όταν βλέπουμε τις στρατομίες στα μνημεία, θυμόμαστε και υποχρεωνόμαστε να κάνουμε μερικές γιορτές. Πολλές φορές θα μπορούσα να σας μιλήσω για την καταστροφή, αλλά ελπίζω με το μνημείο αυτό να γίνω ορισμένες εκδηλώσεις, γιατί πράγματι σας κουράσαμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και περιμένω. Ευχαριστώ τους δήμαρχους όλους τους σύγχρονους. Ευχαριστώ τον Παρακάνη. Ευχαριστώ και τον καλύτερο που έφτιαξε αυτά τα πράγματα. Αλλά ιδιαίτερα ευχαριστώ τον πρόεδρο του συλλόγου μας και τους συνεργάτες του που τόσο συνέβαιναν για την προσπάθεια. Να είστε όλοι καλά. Μετά από πολλά χρόνια, τα βήματα μου έφεραν και πάλι εδώ, στον τόπο που γεννήθηκα. Και μεγάλωσα στον τόπο που ήρθαν οι γονείς μου όταν έκανα το ταξίδι της προσφυγιάς. Εδώ δύσκολα επιβιώσαμε, παρόλο που στην αρχή φαινόταν σχεδόν αδύνατη η προσπάθεια των εκατοντάδων οικογενειών και της δικιάς μου να πατήσουν στα πόδια μας και να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας. Τα καταφέραμε. Τελικά και το μάθημα ήταν μεγάλο. Μάθαμε να τα καταφέρουμε σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Προσφέρω αυτό το μνημείο με τη διαμόρφωση της πλατείας σαν ένα χώρο τιμής στους γονείς μου και σε όλους τους ανθρώπους της προσφυγιάς, αλλά αλλά και ως ένα φάρο για τις νέες γενιές και να το βλέπουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και να προσπαθούν πάντα να αγωνίζονται και να ξεπερνούν κάθε δυσκολία.